Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω τη σημερινή μου τοποθέτηση με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που τελείωσα χθες, υποβάλλοντας για λογαριασμό της παράταξής μου ένσταση αντισυνταγματικότητας εναντίον του σχεδίου νόμου Καλλικράτης, η οποία θεμελιώθηκε στις παραγράφους 1, 2 και 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος και με την οποία ουσιαστικά συμφώνησαν τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, τόσο το ΛΑΟΣ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, δικαιώνοντας την επιχειρηματολογία μας. Στη χθεσινή λοιπόν συνεδρίαση δήλωσα ότι δεν μπορεί να υπάρξει Καλλικράτης χωρίς Περικλή. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας μας εάν πίσω από αυτήν δεν δρά μια υπεύθυνη πολιτική ηγεσία όπως τότε ο Περικλής, η οποία θα εφαρμόζει το Σύνταγμα, θα διασφαλίζει τους χρηματοδοτικούς πόρους, τις νέες αυτοδιοικητικές μονάδες που θα προκύψουν και θα σέβεται την ετοιμιγορία των τοπικών κοινωνιών. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν τηρεί καμία από τις τρεις προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση που δεν τηρείται, η αντισυνταγματικότητα για την οποία μίλησα χθες και κατέθεσα την καταγγελία της ΚΕΔΚΕ, την εισήγηση του κύριου Βενιζέλου στην Αναθεωρητική Βουλή του 2001 που προβλέπει τη δικαστική δικαίωση των ΟΤΑ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πράγμα που συνέβη κιόλας, την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας που με την απόφαση 506 του 2010 στο τρίτο τμήμα του δικαιώνει την πρόβλεψη, καθώς και την ανάλυση της ΟΚΕ Ελλάδος, η οποία διαβλέπει την αποτυχία του σχεδίου λόγω ελλείψεως πόρων. Η δεύτερη προϋπόθεση που δεν τηρήθηκε είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρή μελέτη κόστους. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κάνοντας οικονομία κλίμακας θα μειώσει τους απαιτούμενους πόρους. Ακόμα και αν ισχύει, είναι εφαρμοστέο σε βάθος δεκαετίας. Η ΚΕΔΚΕ, η οποία είναι κοντά στα πράγματα, υπολογίζει ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου θα ξεπεράσει τα 4-4,5 δις. Το Γενικό Λογιστήριο προβλέπει 1,9 δις. Αλλά και σε αυτόν τον προϋπολογισμό ακόμα υπολείπονται 800 εκατομμύρια απαιτούμενα για να μπορέσει να εφαρμοστεί η συνταγματική επιταγή για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μαζί με την παράλληλη διασφάλιση αντίστοιχων πόρων. Η τρίτη προϋπόθεση που δεν τηρήθηκε είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες δεν ρωτήθηκαν καθόλου για το χωροταξικό σχεδιασμό. Αγνοήθηκαν οι δήμαρχοι και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση προτίμησε να κάνει άθροισμα ψήφων, υποτασσόμενη σε μια μικροκομματική και υπολογιστική λογική. Κριτήρια των χωροταξικών ενώσεων δυστυχώς δεν ήταν η αναπτυξιακή φυσιογνωμία των νεότευτων ΟΤΑ, ούτε τα ιδιαίτερα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις περιφρονήθηκε ακόμα και η ιστορικότητα ή η συμβολική σημασία κάποιων δήμων. Για να εκτονώσει δε την συνειδητή αντίδραση των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με την έδρα και την ονοματολογία, η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ούκο λίγα σύνθετα ονόματα. Θυμίζω ότι στο νομό μου, για παράδειγμα, δημιούργησε το Δήμο Μαρόνια Σαπών, στην Πιερία το Δήμο Δίου Ολύμπου, στην Κόρυθο το Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων και άλλους. Η λογική αυτή μου θυμίζει, ξέρετε, την ιστορία με τους δύο παππούδες, που μάλωναν τι όνομα θα δώσουν στο παιδί τους. Και τον έναν τον έλεγαν κύριο Λουκά και τον άλλον τον έλεγαν κύριο Νίκο και ο νονός, για να λύσει την διαφορά, ονόμασε το παιδί Λουκάνικο. Μία τέτοια λογική δεν εκπέμπει θεσμικά κριτήρια. Και δυστυχώς αυτήν την λογική επιλέξατε να εφαρμόσετε. Και βεβαίως κανείς δεν έχει μιλήσει καθόλου για το πώς θα εξασφαλιστούν προγράμματα και πόροι από το ΕΣΠΑ στους νεότευτους δήμους. Δυστυχώς όλα αυτά τα στρεβλά κριτήρια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφαρμόζονται και στο νομό που εκπροσωπώ, στο νομό Ροδόπης, στην ευαίσθητη περιοχή της Τράκης. Κατ' ουσίαν καταργείται η ιστορική πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης, η Μαρόνια, υποβαθμίζεται δηλαδή η περιοχή που διαθέτει τα αδιάψευστα ιστορικά τεκμήρια για τη διαχρονική παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στην Θράκη. Επίσης υποβαθμίζεται σοβαρά η ακμαία περιοχή του Δήμου Ιάσμου, στην οποία έχουμε επενδύσει σημαντικά σε σχέση με την αναπτυξιακή προοπτική και του νομού και της περιφέρειας, με την επικείμενη δημιουργία του φράγματος Ιάσμου, την αξιοποίηση των βιοτόπων της Βιστονίδας και τη μεγάλη επένδυση ενός σύγχρονου εμπορικού κέντρου που επιτύχαμε να δρομολογήσουμε. Η απόφαση συνένωσης του Δήμου Ιάσμου με το Δήμο Σώστη και την κοινότητα Μαξάδων θα έχει ως αποτέλεσμα πιθανότατα την εκλογή μουσουλμάνου δημάρχου στην περιοχή. Με την εξέλιξη αυτή, η εκπροσώπηση των σύνοικων στοιχείων, μουσουλμάνων και χριστιανών, σε επίπεδο ΟΤΑ, πάβει να είναι δίκαιη και αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
τόσο την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, όσο και τη δημογραφική σύνθεση του νομού Ροδόπης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και στον προβλεπόμενο Δήμο Αριανών με έδρα τη Φιλήρα δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε πολιτισμικά αλλά ούτε αναπτυξιακά κριτήρια που σχετίζονται με τη μορφολογία της περιοχής. Και έτσι υπάγονται οι δύο πομακικές κοινότητες των ορεινών περιοχών, η κοινότητα Κέχρου και η κοινότητα Οργάνης, στο νεοσύστατο Δήμο Αριανών που κατοικείται κυρίως από τουρκογενείς μουσουλμάνους. Μέσα από τη λογική αυτή που διέπει το χωροταξικό σχεδιασμό του Καλλικράτη στον ομό Ροδόπης, δυστυχώς αναδεικνύονται μόνο μικροκομματικά κριτήρια και περιφρονούνται πλήρως κριτήρια που σχετίζονται με την αναπτυξιακή προοπτική, την πολιτισμική φυσιογνωμία και τη λογική της δίκαιης εκπροσώπησης των σύνοικων στοιχείων σε επίπεδο οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Εύχομαι, κύριε της κυβέρνησης, η Θράκη να μην πληρώσει ακριβά αυτές τις ανεύθυνες επιλογές σας.